Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Blue Sky στις 9. Τελεσίγραφο έστειλε σήμερα ο Πάνος Καμένος στον Αλέξη Τσίπρα ότι αν διαλύσει την κοινοβουλευτική ομάδα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, δεν θα βγάλει η κυβέρνηση το Μάρτιο. Όπως αποκάλυψε, εκείνος έστειλε για Αγκαζόζα τον Αριστίδη Φωκά για να αποκαλυφθεί η έλλειψη πλειοψηφίας μετά το διαζύγιο με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξέφρασε παράλληλα πικρία για τον Πρωθυπουργό που κατηγόρησε για βρώμικο ντιλ με στελέχη των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, ενώ μίλησε σκληρά για τον Νίκο Κοτζή, προβλέποντας ακόμη και προφυλάκησή του. Με ένα ενηγματικό tweet του απάντησε ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ενώ ερωτήματα για τις απειλές Καμένου έθεσε η αντιπολίτευση. Ξεκινάει η ψηφοφορία εκείνη τη στιγμή για το λόγο ότι είχα πιει μια γκαζόζα στο Κηλικείο, πήγα στην τουαλέτα. Έλειψα για 2 λεπτά. Η γκαζόζα του Αριστίδη Φωκά που τίναξε στον αέρα μια ψηφοφορία στη Βουλή, αποκαλύπτοντας πλήρως το πρόβλημα δεδηλωμένης της κυβέρνησης, συνεχίζει να απασχολεί με τον Πάνο Καμένο στον Sky να αποκαλύπτει ότι εκείνος τον έστειλε να την πιει. Του είπα του Φωκά, μου λέει τι θα κάνω, του είπα πάμε μια γκαζόζα επιδεικτικά στη Βουλή. Και πήγε στο καφενείο της Βουλής. Και θα πιει μια γκαζόζα επιδεικτικά για να καταλάβουν ότι δεν μπορεί πλέον να απειλούμαστε εμείς με διάλυση κοινοβουλευτικής ομάδας αντιθεσμικά. Μετά την παρουσίαση από τον αρχηγό των Ανεξαρτήτων Ελλήνων της Γκαζόζας ως μέσο αντίδρασης κατά της κυβέρνησης, ο κ. Φωκάς ανέτρεψε όσα είχε πει περί τυχαίου γεγονότος και παραδέχθηκε ότι ήταν κερασμένη από τον Πάνο Καμένο. Πήγα στο μπάνιο βασικά. Όπως πάει οπωσδήποτε, διότι τον οξύδιζαν από το πρωί. Ναι. Καθόλου διάρκεια τη ημέρα θα βγεις και λίγο έξω. Βέβαια, λογικό είναι. Ένα τσιγάρο έξω, πιω ένα καφεδάκι, θα πάω να φάνε. Κύριο Καμένο, όντω με πρόσφερε μια γκαζόζα να πάω να πιω. Με πήρε τηλέφωνο, λέει πάνε πιω μια γκαζόζα. Ναι. Κερασμένη από μένα. Και αφού είπε την γκαζόζα, μετά είπε ότι θα πήγε στην τουαλέτα. Ναι. Αυτά τα είπε αγορεύοντα. Μάλιστα. Αυτό καλό είναι για να κάνουμε πλάκα. Αλλά για να κάνουμε πλάκα στα ποδητήρια, αφού έχουμε παίξει ποδόσφαιρο, αφού έχουμε παίξει μπάσκετ, η Βουλή δεν είναι χώρος χαβαλέ. Ο Πάνος Καμένος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι τον πούλησε και απείλησε με εκλογές αλλά και νέες γκαζόζες. Αν σας πούλησε μια φορά η Κουντουρά, όπως λέτε οι άλλοι βουλευτές, εγώ νομίζω σας πούλησε 2, 3 και 5 ο Τσίπρας. 100 φορές. Διότι εκείνος έδωσε δυνατότητα. Βέβαια. Μα και γι' αυτό το λόγο, αν θέλετε, εμείς κάποια στιγμή θα πίνουμε γκαζόζα στο καφενείο της Βουλής. Όπως επίσης. Λοιπόν, έχουμε ένα τεχνικό πρόβλημα. Λίγο πολύ πήραμε το περίγραμμα του τι ακριβώς συμβαίνει αυτή Βράχει την ώρα. Βράχει και το βίντεο στην Γκαζόζα. Ακριβώς, η Γκαζόζα φταίει για όλα. Λοιπόν, καλωσορίζω τον Γιώργο Χουδαλάκη και τον Λουκά Γεωργιάδη στο στούντιο του Blue Sky. Το περίγραμμα το είδαμε. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ο κύριος Καμένος αυξάνει την πίεση του στην κυβέρνηση, προσπαθώντας να διασώσει τα υπολείμματα της κοινοβουλευτικής του ομάδας, υπό την έννοια του να μην χάσει την προνομία του να είναι πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, με ό,τι αυτό απορρέει από τον κανονισμό της Βουλής. Στέλνει μηνύματα δεξιά και αριστερά. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά, Γιώργο Χουδαλάκη, έχουμε γελάσει πάρα πολύ χθες με τον κύριο, από χθες με τον κύριο Φωκά και την Γκαζόζα. Και τώρα μας έλυσε σήμερα την απορία πώς προέκυψε η Γκαζόζα ο κύριος Καμένος, ότι μας είπε ότι τον έστειλε εκείνος να καθυστερήσει, τέλος πάντων, επικαλούμενος την Γκαζόζα. Κύριε Έλληνα μου. Πάντως, αυτά δεν είναι σοβαρά πράγματα και νομίζω ότι πλέον αρχίζει και αγγίζει τα όρια της θυμηδίας όλη αυτή η κατάσταση και δεν τιμά τον πολιτικό κόσμο. Όταν ο πύχης του πολιτικού διαλόγου μέσα στη Βουλή είναι μεταξύ Γκαζόζας και Βεσέ. Και αυτό δεν γίνεται τυχαία, αλλά γίνεται εσκεμμένα και κατ' εντολή του Προέδρου Καμένου. Νομίζω ότι τα πολιτικά σχόλια ανήκουν στις σατιρικές εκπομπές. Δεν ξέρω, ας πιάσουμε τα παιδιά της Ελληνοφρένειας, ξέρω εγώ, ότι να είναι, η Αμάν. Κάποιος άλλος θα πρέπει να ασχοληθεί. Και όχι το πολιτικό ρεπορτάζ. Γιατί το πολιτικό ρεπορτάζ, δόξα τω Θεώ, έχει πάρα πολύ δουλειά για να ασχολείται, όπως πολύ ωραία το είπε ο κύριος Λοβέρδος στο βίντεο που παρακολουθούσαμε. Αυτές είναι χοντρά αστεία αποδυτηρίων. Είναι αντρικά αστεία αποδυτηρίων. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα, στο επίπεδο του ρεπορτάζ, αν μπορώ εγώ να συνδράμω κάτι, ξέρω ότι αναζητείται μία λύση με βάση την ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής. Θυμίζω ότι η ερμηνεία του κανονισμού της Βουλής είναι που ακούσαμε ότι διαλύει τις κοινοβουλευτικές ομάδες. Γιατί ο κύριος Καμένος, κάνοντας αυτή την καταπληκτική μεταγραφή που μόλις παρακολουθήσαμε του κυρίου Φωκά, έχει τους 5 βουλευτές. Το ζήτημα που προκύπτει είναι ότι δεν ήταν ο κύριος Φωκάς στην αρχική ομάδα των ΑΝΕΛ. Αυτό λοιπόν είναι μια ερμηνεία. Εμένα το δικό μου ρεπορτάζ λέει ότι αυτή η ερμηνεία δεν είναι η μόνη, ότι είναι πολύ πιθανό να υπάρχουν και άλλες ερμηνείες
που απλώς με την συμπλήρωση του αριθμού 5 ο κύριος Καμένος να διατηρήσει και τα προνόμια του Προέδρου της Κοινοβουλευτικής Ομάδας. Και υπάρχει και μια δεύτερη εκδοχή, μια δεύτερη αν θέλεις άποψη πάνω σε αυτή την κουβέντα που γίνεται επί του κανονισμού, ότι μπορεί να διατηρήσουν τα προνόμια τους οι πρόεδροι των κοινοβουλευτικών ομάδων, των οποίων οι ομάδες διαλύθηκαν. Δηλαδή συγκεκριμένα ο κύριος Θεοδωράκης και πιθανότατα ο κύριος Καμένος αύριο, που ο κύριος Παπαχριστόπουλος έχει πει ότι θα παραιτηθεί και άρα θα χαθεί το 6, θα γίνει 5, 5 με το Φωκά και ο Φωκάς δεν μετράει. Ωραία πράγματα. Πάντως νωρίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση με ανακοίνωσή τους προειδοποιεί την κυβέρνηση να μην προχωρήσει σε αυτούς τους ακροβατισμούς των ερμηνεών όπως λες εσύ και να ακολουθηθεί το γράμμα του κανονισμού της Βουλής. Τώρα, Λουκά Γεωργιάδη, εγώ αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο κύριος Καμένος έχει αποφασίσει να δυσκολέψει κατά πολύ την κυβέρνηση, η οποία αυτή την περίοδο, και εφόσον έχει τελειώσει με το ζήτημα της Συμφωνίας των Πρεσπών, ποντάρει στην κοινωνική ατζέντα, έτσι όπως μας την έχει περιγράψει ο Πρωθυπουργός. Ναι, λίγο με τον κατώτατο μισθό και βεβαίως με κάποιες άλλες παρεμβάσεις, κόκκινα δάνεια, προστασία πρώτης κατοικίας, όπου εδώ υπάρχει το μπλόκο των θεσμών. Εγώ θα ήθελα να σταθώ λίγο στη σημειολογία της εμφάνισης του κ. Καμένου. Μην ξεχνάμε ότι ο ΣΚΑ είναι το κανάλι το οποίο δεν είχε κατονομάσει κατ' επωνυμία έτσι ο κ. Καμένος, στο οποίο θα μπορούσαν να πέσουν κάτι βόμβες. Έτσι δεν είχε πει πριν από 3 χρόνια. Και πάει σε τώρα, αυτό... ο κ. Καμένος λέει και ξελέει. Ναι, ναι. Έχει σημασία το ότι πάει σε αυτό το κανάλι. Το τι έχει πει ο κ. Καμένος, αν το παίρναμε τη μετρητή, θα έπρεπε ή να δουλεύουν ασταμάτητα οι εισαγγελείς, ή ο κ. Καμένος θα έπρεπε να ζητάει όλη μέρα συγγνώμη. Έχει όμως ιδιαίτερη σημασία, γιατί ο ΣΚΑ είναι ένας τηλεοπτικός σταθμός, ο οποίος έχει στοχοποιηθεί από την κυβέρνηση. Και ταυτόχρονα ο μέχρι πρότινος κυβερνητικός εταίρος, ο κ. Καμένος, επιλέγει αυτό το κανάλι, το οποίο είχε στοχοποιήσει ο ίδιος πριν από 3 χρόνια για να στείλει μήνυμα στον κ. Τσίπρα. Εδώ τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. Η χώρα, ενώ θα έπρεπε από το 2015, τέλος πάντων αυτά είναι ιστορία, πρέπει να βγει δυναμικά μπροστά, γιατί τα σύννεφα στο διεθνές περιβάλλον πυκνώνουν. Την ίδια στιγμή εμείς αναλωνόμαστε με όλες αυτές τις φεδρότητες στο ελληνικό πολιτικό σύστημα. Το ελληνικό πολιτικό σύστημα και αυτά που βλέπουμε στη Βουλή είναι ο καθρέφτης του ελληνικού λαού. Πρέπει να ντρεπόμαστε. Τώρα, Γιώργο, επειδή εμείς οι δημοσιογράφοι δουλεύουμε με σενάρια, έτσι. Είναι η δουλειά μας να αναλύουμε τα δεδομένα που έχουμε εργασία. Και να κάνουμε υποθέσεις εργασίας, όπως πολύ σωστά το λες. Πόσο πραγματική, πόσο πλασματική είναι αυτή η κόντρα Καμένου Τσίπρα, Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ, και πόσο στα αλήθεια υφίσταται ή δεν δημιουργεί προϋποθέσεις και για διάσωση του κυρίου Καμένου, αλλά και για φυγή του Πρωθυπουργού προς την εκλογική διαδικασία παρά τις δεσμεύσεις του, εάν και εφόσον δει ότι δεν του βγαίνουν τα κουκιά. Λίνα μου, δηλαδή πόσο σικέ είναι το παιχνίδι. Θα σου απαντήσω ίσως λίγο μεταφορικά, αλλά νομίζω ότι θα γίνω απολύτως κατανοητός. Παλιότερα έλεγαν ότι το πιο επικίνδυνο όπλο στο πλανήτη είναι μια γυναίκα που έχει φάει απόρριψη. Μετά εμφανίστηκε ο Πάνος Καμένος. Εάν κάποιος θα ήθελε να κάνει μια προσέγγιση πολιτισμένου διαζυγίου και τα αρέστα, θα έβαζε μια εξαίρεση. Υπάρχουν τα πολιτισμένα διαζύγια. Σε περίπτωση όμως που δείτε τον Πάνο Καμένο, ή λουστείτε τον ή μην τον παντρευτείτε ποτέ. Δεν υπάρχει διαζύγιο με τον Πάνο Καμένο. Θέλω να θυμίσω δε σωρία υποθέσεων στις οποίες έχει υπερθεματίσει με κάθε δυνατό τρόπο. Σου θυμίζω τα CDS. Mm-hmm. Τα συζητάγαμε παλιότερα που συμμετείχα και εγώ εδώ στην εκπομπή του Άκη Παυλόπουλου πάρα πολλές φορές για μια χοντρή υπόθεση που ένας πρώην πρωθυπουργός έπρεπε να απολογηθεί. Έγινε κάτι με αυτά? Όχι. Έχει γίνει κάτι με τις πάρα πολλές αγωγές, μηνύσεις και τα λοιπά που έχει κάνει είτε σε πολιτικούς αντιπάλους, είτε σε δημοσιογράφους, πρέπει να έχει κερδίσει κανένα δύο. Από σωρία υποθέσεων. Ο κύριος Καμένος, κατ' εμέ, πρέπει ο ίδιος να αποδεικνύει την αξιοπιστία των καταγγελιών του, διότι την αξιοπιστία του την έχασε μέσα στη πληθώρα αυτών των καταγγελιών που κάνει. Βάλε μια ανατελεία στο θέμα των καταγγελιών, γιατί θέλω να έρθουμε στη συνέχεια στο θέμα Κοτζιά και να πάρω και τη γνώμη του Λουκά Γεωργιάδη. Πάντως θεωρώ ότι έχει απασφαλίσει. Δηλαδή, εσύ ακόμα και να το είχαν στήσει, με λάθος άνθρωπο το έστησε ο Τσίπρας. Δεν το στήνεις με τον Καμένο.
Λουκά, εσύ τι νομίζεις? Ο κύριος Καμένος όντως είναι απρόβλεπτος, αλλά εδώ πέρα πρέπει να πούμε ότι έχει στοιχεία προφανώς για την υπουργία του κύριου Κοτζιά στο εξωτερικό. Αλλά εδώ πέρα όμως είναι το θέμα ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα που μπορεί να είναι λάθος βήμα και για όλους. Ποιος είναι εκείνος ο οποίος κρατάω εγώ το Χουδαλάκη, ο Χουδαλάκης κρατάει εμένα, ποιος θα κάνει το πρώτο βήμα και θα βγουν όλα στη φόρα και τότε θα γίνει το γεια πυρμηχθήτων. Πάντως η κυβέρνηση τον πάει μαλακά, δηλαδή προσπαθεί να τον αγνοήσει. Ναι, προσπαθεί να τον αγνοήσει, αλλά όλα αυτά δεν δίνουν την εικόνα σοβαρής χώρας στο εξωτερικό, όπως δεν δίνουν εικόνα σοβαρής χώρας στο εξωτερικό, να σε καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να καταδικάσεις τον Μαντούρο στη Βενεζουέλα και να δηλώσεις την στήριξη στο Γουαϊδό. Αλλά αυτά είπαμε ότι είναι ζητήματα τα οποία εκθέτουν τη χώρα μας, αλλά πολύ περισσότερο πρέπει να προβληματίσουν εμάς ψηφοφόρους για την ποιότητα αυτού του προσωπικού που βλέπουμε σήμερα στη Βουλή, με τις γκαζόζες. Τώρα, να έρθουμε στο θέμα των καταγγελιών Καμένου. Εσύ, βέβαια, έχεις κάνει μια εισαγωγή για το πώς εκτιμάς τις καταγγελίες Καμένου. Δεν πάβει όμως να είναι σοβαρό το εξής στοιχείο. Πρώτον, ότι αυτές οι καταγγελίες έγιναν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και όλοι παριστάνουν ότι δεν άκουσαν και δεν είδαν. Δεύτερον, ο κύριος Καμένος επανήλθε, μιλά πλέον για προφυλάκηση του κύριου Κοτζιά όταν θα κινηθούν οι διαδικασίες. Ο κύριος Κοτζιάς έχει κάνει μήνυση στον κύριο Καμένο, προφανώς για συκοφαντική δυσφήμιση, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όμως αυτό που μου προξενεί εμένα εντύπωση, και αν θες όχι καλή, είναι ότι η δικαιοσύνη σε όλα αυτά, εκτός από τυφλή, αποδεικνύεται και κουφή. Διότι αυτά τα ζητήματα τα οποία καταγγέλει ο κύριος Καμένος θα έπρεπε να έχουν δημιουργήσει έναν ερεθισμό σε κάποιον δικαστή εισαγγελέα να κινηθεί αυτεπαγγέλτος. Για το θέμα των ανακλαστικών της δικαιοσύνης, προσυπογράφω ότι είπες και δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο πέρα από το ότι ως πολίτης, όχι ως δημοσιογράφος, θα ήθελε αυτές οι υποθέσεις άμεσα να διερευνούνται και να φτάνουν και σε μια κατάληξη. Αν είναι συκοφαντικές, να αναλάβει το κόστος και την ευθύνη ο κύριος Καμένος. Αν έχουν όμως και ψήγμα αλήθειας, εδώ βρισκόμαστε σε μια τρομερή, αν θες, ιστορία εξαπάτησης της κοινής γνώμης, της ελληνικής και χειραγώγησης του ελληνικού λαού. Λίνα, θέλω να εγώ δεν υποκύπτω σε θεωρίες συνωμοσίας, αλλά θέλω να θυμίσω κάτι σε σχέση με τα αντανακλαστικά της δικαιοσύνης που το θεωρώ κομβικό. Το έχω πει και πάρα πολλές φορές έχω παρεξηγηθεί, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, να πάμε σε εκλογές και να μην έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της Χρυσής Αυγής. Mm-hmm. Έτσι. Να είναι το εν δυνάμει τρίτο κόμμα στη Βουλή. Εγώ το έχω πει συχνά και μαζί το έχουμε συζητήσει, ότι αν είχαν αποφασίσει να χτίσουν αυτή τη δόλια την αίθουσα, γιατί δεν έχουν αίθουσα, λέει, με τα αντίστοιχα τετραγωνικά για να εξυπηρετήσει τους παράγοντες της δίκης. Εάν ξεκινούσαν την πρώτη μέρα να τη χτίσουν, θα έχει ολοκληρωθεί και μαζί και αυτό, και με την αίθουσα και η δίκη. Το αναφέρω γιατί φαίνεται η δικαιοσύνη στα θέματα δημοκρατίας να μην επισπεύδει τις διαδικασίες, αντιθέτως αυτές οι διαδικασίες να μένουν σε εκκρεμότητα και εξυπηρετώντας και πολιτικές σκοπιμότητες πάρα πολλές φορές. Ακριβώς. Τώρα, στο θέμα των καταγγελιών, εγώ θα πω ότι αυτή η καταγγελία που έγινε με κάποιο τρόπο, δεν ξέρουμε ακριβώς τον τρόπο, εντός του Υπουργικού Συμβουλίου, προκάλεσε μια απάντηση από τον Αλέξη Τσίπρα στον Πάνο Καμένο, την οποία ο Πάνος Καμένος σε προηγούμενη εμφάνισή του, νομίζω ήταν στην εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη την προηγούμενη εβδομάδα, είπε ότι ο Τσίπρας του απάντησε ότι το έψαξε το θέμα με τις βίζες, τα 50 εκατομμύρια του Σόρος δηλαδή, και είναι όλα νόμιμα. Δηλαδή η δουλειά που δόθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών στην εταιρεία με τις βίζες ήταν μια νόμιμη δουλειά. Τώρα πώς φύγαμε από το μια νόμιμη δουλειά και μάλιστα και από την εμπιστοσύνη που και ο Πάνος Καμένος στο παρελθόν είχε δείξει τον κύριο Κοτζιά. Θυμάστε ότι είναι ο ίδιος άνθρωπος που είχε δηλώσει ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός, ο καλύτερος υπουργός εξωτερικών και τον εμπιστεύεται απόλυτα. Τέτοια πράγματα έλεγε. Πώς φτάσαμε από τη διερεύνηση του Πρωθυπουργού που δίνει την απάντηση στον υπουργό του, τον κύριο Καμένο, ότι είναι εντάξει ο Κοτζιάς, είναι όλα νόμιμα. Σήμερα να μιλάμε για προφυλακίσεις, μπορεί κάποιος να το αντιληφθεί μόνο στη σφαίρα της πολιτικής σκοπιμότητας. Και λέω και αυτό, Λουκά μου, και κλείνω. Κατά τη γνώμη μου, ο Πάνος Καμένος, επειδή αυτός είναι ως πολιτικό ζώο, ως πολιτικό όν, θα πουλήσει το ποτομάρι του πάρα πολύ ακριβά. Θα πάρει μαζί του όποιον μπορεί και όσους μπορεί. Οι ευρωπαϊκές δημοσκοπήσεις, αυτές που μάλιστα θα μοιράσουν και θέσεις ευρωβουλευτών αυτές τις μέρες, δίνουν στον Πάνο Καμένο 1,8. Mm-hmm.
Ο Πάνος Καμένος αυτό το 1,8 θα κάνει ό,τι μπορεί, είναι βέβαιο, για να το αυξήσει. Λουκά, θες να προσθέσεις κάτι? Εγώ θέλω να σταθώ πολύ στο θέμα της δικαιοσύνης, γιατί είναι ένα επιπλέον κομμάτι στον καθρέφτη της χώρας μας προς το διεθνές περιβάλλον. Όταν ένας επενδυτής θέλει να έρθει στη χώρα μας, θα κοιτάξει τι ακριβώς γίνεται στη δικαιοσύνη. Εδώ συμβαίνουν περίεργα πράγματα και θα σταθώ πάλι, γιατί μιλάμε με γεγονότα, στα όσα είπε πριν από λίγες ημέρες ο κύριος Καμένος στη Βουλή, για τις καταγγελίες που λέει την υπόθεση του Χουδαλάκη, άστο να πάει παρακάτω. Της Κλήτου, άστο να πάει πιο πέρα. Έχει πει πολλά ο κύριος Καμένος. Είναι αυτά. Μπορεί να έχει πει πάρα πολλά ο κύριος Καμένος και να έχουμε. Και συμφωνώ απόλυτα Λουκά, με τον Γιώργο. Αν δεν είχε ασυλία ο Καμένος. Α, μπράβο. Θα είχε μεγάλο πρόβλημα. Μπορείς εσύ να πεις αυτά που λέει ο Καμένος, η Λίνα ή εγώ? Όχι. Αλλά τώρα βλέπω ότι όντως μου πήρε από το στόμα τη φράση ο Γιώργος. Και μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Καμένος είναι ο ρεκόρμαν των μηνύσεων. Θα διαπραγματευτεί πάρα πολύ σκληρά, δεν ξέρω αν θα του βγει, για να δώσει τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης. Μόνο που δεν ξέρω αν ο ίδιος δεν θα είναι μέσα σε αυτό το κάδρο. Εδώ είναι μια μεγάλη ιστορία, γιατί έχουμε πολλά ζητήματα που τον μας απασχολούν. Ο κ. Καμένος δίνει έναν αγώνα πολιτικής επιβίωσης. Και αυτό και γνωρίζει επίσης ότι αν δεν καταφέρει να είναι στην επόμενη Βουλή, θα δώσει και άλλους αγώνες επιβίωσης, ναι. Γιατί η εκκρεμωδική είναι πολλές. Κλείνοντας με μια ατάκα, η διέστησή μου λέει, και σπάνια με ξεγελά, ότι πολύ σύντομα θα έχουμε popcorn, πατατάκια και μπυρίτσες για να απολαύσουμε αυτό που έρχεται. Ναι, πάμε να προχωρήσουμε. Με αμύωτη ένταση συνεχίζονται στη Βόρεια Ελλάδα οι διαμαρτυρίες κατά των υποστηρικτών της Συμφωνίας των Πρεσπών. Ο Σταύρος Θεοδωράκης βρέθηκε σε κομματική εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη και έγινε αποδέκτης φραστικών παραπώνων, ενώ θερμή υποδοχή με αποδοκιμασίες επιφύλαξαν και σε υποψήφιο δήμαρχο που κατεβαίνει με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Εύωσμο, με την αστυνομία μάλιστα να προχωρά σε τρεις προσαγωγές. Οι διαμαρτυρίες κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών δεν λένε να κοπάσουν. Στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να εκφράσει τη στήριξή του στο δίδυμο του Σπύρου Βούγια με τον Νίκο Νιφούδη για τις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές, παρευρέθη ο επικεφαλής του ποταμιού Σταύρος Θεοδωράκης. Εκεί όμως έγινε αποδέκτης παραπώνων για τη θέση του στο Σκοπιανό. Αισθάνομαι χωρίς αξιοπρέπεια, χωρίς ιδεολογία, χωρίς τίποτε. Λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, μια πολίτης επιτέθηκε λεκτικά στον κύριο Θεοδωράκη για την ψήφιση της Συμφωνίας των Πρεσπών. Αυτά σε αυτούς που γνωρίζετε, όχι σε ανθρώπους που δεν γνωρίζετε και όχι σε ανθρώπους που υπηρετούν την πατρίδα σε κάθε διαπομασή του. Σε εκδήλωση παρουσίασης του υποψηφίου δημάρχου Νίκου Ζήγα, ο οποίος κατεβαίνει στις δημοτικές εκλογές με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, άλλη μια έντονη διαμαρτυρία πολιτών κατά της Συμφωνίας των Πρεσπών πραγματοποιήθηκε έξω από το πολιτιστικό κέντρο Ευόσμου. Από νωρίς είχαν συγκεντρωθεί περίπου 40 άτομα έξω από το πολιτιστικό κέντρο και φώναζαν συνθήματα κατά του υποψηφίου δημάρχου αλλά και της κυβέρνησης. Για να μην κλιμακωθεί η ένταση, οι αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν στο σημείο έστησαν φράγμα, μη επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο στους διαμαρτυρόμενους να εισβάλλουν στο πολιτιστικό κέντρο. Ωστόσο, προχώρησαν σε τρεις προσαγωγές. Τώρα, το ποτάμι είναι ένα ακόμα κόμμα που βρίσκεται σε περιδίνηση. Έχασε την κοινοβουλευτική του ομάδα. Έχει κάνει κάποιες επιλογές οι οποίες δημιουργούν πολύ μεγάλη αντίδραση στην κοινή γνώμη. Βέβαια, το κυρίως έργο είναι οι κυβερνητικές επιλογές. Και αυτό που ενδεχομένως λέω εγώ ότι έχει υποεκτιμήσει η κυβέρνηση, η Γιώργο Χουδαλάκη, είναι την ένταση και την κλιμάκωση των αντιδράσεων για τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και θα τολμήσω να πω και κάτι, ότι τώρα οι αντιδράσεις εντείνονται και εξαιτίας της ρητορικής της διχαστικής των κυβερνητικών στελεχών, περιφασιστών και ακροδεξιών. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν ακραία στοιχεία. Δεν λέω ότι δεν υπήρξαν γεγονότα ακραία και βέβαια έχουμε κουραστεί να το λέμε ότι καταδικάζουμε τις πράξεις βίας από όπου και αν προέρχονται και δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να δημιουργήσουμε εμείς η μάντα που θα αιτιολογεί αυτού του είδους τις πράξεις. Από την άλλη όμως δεν είναι δυνατόν και ο κόσμος που αντιδρά σε μια συμφωνία η οποία θίγει το πατριωτικό του αίσθημα ή και το συνέστημά του, το καθαρό συνέστημά του, να χαρακτηρίζεται συλλήφθη ακροδεξιός και φασίστας. Ίσως ευνηδιάσω. Αλλά αυτό το περιστατικό που είδαμε στο βίντεο με τον Σταύρο Θεοδωράκη και τη διαμαρτυρόμενη κυρία. Και ήταν και ήπιο τώρα, εντάξει. Είναι ένα απολύτως, κατά τη γνώμη μου, μπορεί να κάνω λάθος, πετάξτε την. Είναι πολιτική υγεία. Έχουμε έναν πολίτη που διαφωνεί,
και πάει και το λέει. Κατά τη γνώμη μου το λέει ευπρεπώς. Και αυτό εγώ το κάνω πάντα και θεωρώ ότι έτσι πρέπει να κάνουν οι ενεργοί πολίτες. Να αντιδράσει με επιχειρήματα απέναντι σε ένα πολιτικό αρχηγό που είχε την ευκαιρία να τον δει. Και ο πολιτικός αρχηγός αντιδρά από την πλευρά του και αυτός με επιχειρήματα. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, αν δεν μας αρέσει το ύφος ή αν εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι ο Σταύρος Θεοδωράκης βρίσκεται σε μια έντονη ψυχολογική πίεση, ας πούμε, είναι δευτερεύον στοιχείο. Αυτό που είδαμε είναι πολιτικός διάλογος. Το γενίκευσα γιατί αυτά τα κρούσματα των αντιδράσεων, ενώ όλοι περίμεναν ότι θα σταματήσουν, εντείνονται. Όχι, να πάμε και σε αυτό. Αυτό που είδαμε είναι υγεία. Mm-hmm. Είναι σου μιλάω, μου μιλάς και ανταλλάσσουμε επιχειρήματα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνούμε και ότι, σε όλα. Ότι οι δημοσιογράφοι το κάνουμε λύσα είναι άλλο θέμα. Ναι. Πάμε να πουλήσουμε το περιστατικό. Να τα λέμε όπως είναι. Το να σε ξυλοφορτώσω, να μπω και να αρχίσω να ουρλιάζω, να διακόψω με μια αριστερίστικη προσέγγιση αντισυγκέντρωσης μια συγκέντρωση είναι άλλο πράγμα. Είναι τελείως διαφορετικής τάξης η αντιδράση των πολιτών. Πάμε τώρα και στο τρίτο που έθιξες και που κατά τη γνώμη μου δείχνει πόσο πολύ φλερτάρει με το φασισμό αυτή η κοινωνία. Δεν είναι δυνατόν, επειδή εσύ και εγώ λέμε δύο διαφορετικά πράγματα, ο ένας από τους δυο μας να είναι βλάκας. Ούτε λέμε, φασίστας. Λέμε δύο διαφορετικά ούτε πράγματα. Ούτε φασίστας κατά ανάγκη. Φλερτάρουμε με το φασισμό, αν εγώ θεωρώ ότι αυτό που μου λες εσύ είναι βλακεία γιατί δεν συμφωνείς μαζί μου. Mm-hmm. Ή εσύ θεωρείς ότι εγώ είμαι ανεγκέφαλος, διότι ας πούμε δεν μπορώ να συνενέσω με την ονοματοδοσία στην γειτονική χώρα. Για να το τοποθετήσω αυτό σωστά. Αυτό είναι ακραία, ναι. Ακραίο φλερτ με το φασισμό. Δεν είσαι αυτό. Μόνο εγώ ή εσύ που διαφωνούμε μικρονοϊκός. Μπορεί να είσαι και λαϊκιστής, μπορεί να είσαι και ακροδεξιός. Σύμφωνα με την πρωθυπουργική ρητορική. Μπορεί να είσαι τα πάντα. Mm. Εγώ μένω σε αυτό. Μπορώ να διαφωνώ γιατί είμαι ακροδεξιός. Και εσύ να διαφωνείς γιατί είσαι ακροαριστερή. Επειδή διαφωνούμε, κανείς από τους δυο μας δεν συμπεραίνουμε ότι είναι βλάκας. Ναι. Γιατί εδώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο και αυτό, ξαναλέω, είναι το φλερτ με το φασισμό. Να θεωρούμε η ποινικοποίηση ότι της αντίθετης άποψης. Ακριβώς. Και ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά να αρχίσουμε να λέμε ότι ο Λουκάς και ο Γιώργος δεν έχουν το ίδιο δικαίωμα, γιατί ο Λουκάς είναι έξυπνος και ο Γιώργος είναι βλάκας. Και άρα αρχίζει και μπαίνει ένα θέμα δημοκρατίας. Να μην μετράμε τις ψήφους, να αρχίσουμε να τις ζυγίζουμε. Με βάση το IQ. Και βέβαια όλο αυτό το διάστημα. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό το έχουμε πράγμα. Έχουμε δει τρελές διαστρεβλώσεις και δηλώσεων και προθέσεων και συναισθημάτων και εκδηλώσεων, Λουκά Γεωργιάδη. Και έχουμε πήξει από τους δίθεν δημοκράτες με αυτό το χαρακτηριστικό που περιγράφει ο Γιώργος ο Χουδαλάκης. Την απόλυτα φασίζουσα πρόθεση έναντι της διαφορετικής άποψης. Για να τα πούμε έτσι και πολύ κωδικοποιημένα, αυτή η χώρα για να γυρίσει σελίδα και να δει μπροστά πρέπει να απαλλαγεί από τα άκρα, είτε από δεξιά είτε από αριστερά. Να συμφωνήσουμε, συμφωνούμε. Δεν είναι φασίστας αυτός που δηλώνει πατριώτης. Βέβαια, ξέρουμε ότι κάθε κυβέρνηση ασκεί εξωτερική πολιτική με βάση και τους διεθνείς συσχετισμούς. Πολλές φορές μπορεί να έρθει σε αντίθεση με το κοινό αίσθημα. Εξωτερική πολιτική δεν μπορώ να ασκώ εγώ από το καφενείο. Υπάρχει η υπεύθυνη κυβέρνηση και αυτή κρίνεται. Όμως, από την άλλη πλευρά, δεν μπορείς να πηγαίνεις στους Ευρωπαίους ηγέτες και να λες 70.000 φασίστες ήταν εκεί πέρα. Όχι. 25% λένε ναι στη συμφωνία. 75% όμως είναι απέναντι στη συμφωνία αυτή. Οφείλεις να λάβεις υπόψη ότι ήταν μια δύσκολη συμφωνία όταν μιλάς στον κύριο Μακρόν ή οπουδήποτε αλλού. Έχουμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Εμείς λειτουργήσαμε υπέρ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Ναι, θα ήταν πολύ τίμιο να το πει αυτό ο κύριος Τσίπρας. Δεν χαρακτηρίζω όμως έναν κόσμο φασίστες όταν ανησυχούν για το πώς, τι θα βρουν το βράδυ όταν κοιμούνται στο σπίτι τους, αν θα μπει κάποιος μέσα και θα τους ληστέψει, ανησυχούν για το γεγονός ότι βγαίνουν έξω και επίσης μπορεί να έρθει κάποιος να τους μαχαιρώσει. Αυτό δεν είναι φασισμός. Αυτό είναι η κοινή λογική. Είπαμε, απομονώνουμε τα άκρα όλους αυτούς που κουβαλάνε ρόπαλα. Και από ό,τι έχω δει, ρόπαλα έχουν και αυτοί που έχουν μαύρες σημαίες. Ρόπαλα είναι κάτι σημαίακια περίεργα που είναι σαν ρόπαλα που έχουν και αυτοί και κόκκινες σημαίες. Λοιπόν, τα άκρα είναι αυτά τα οποία θα είναι, αν πάμε στο επόμενο βήμα, θα είναι καταδικαστικό για τη χώρα μας. Οφείλουμε όλοι οι πολίτες να είμαστε συνειδητοποιημένοι. Να προστατεύσουμε τη δημοκρατία. Πέρα από αυτό, η δημοκρατία πρέπει να ξέρει κάθε πολίτης για ένα ρημάδι ένφια το 14, έγινε το 15 ό,τι έγινε. Το οποίο θα κυνηγάει τρεις γενιές ακόμη. Όχι τις τρεις γενιές τις υφιστάμενες, τις τρεις επόμενες γενιές. Αυτό δεν το καταλάβαμε. Το να πω εγώ αύριο μεθαύριο ότι γίνομαι, πάω πολύ δεξιά ή πάω πολύ αριστερά, το μόνο που θα κάνω είναι να βγάλω τα μάτια μου. Και βεβαίως δεν θα μπορώ να εξηγήσω το λάθος μου αυτό αύριο μεθαύριο στα παιδιά μου.
Λοιπόν, προχωρούμε. Το παραλήρημα του Παύλου Πολάκη δεν έχει τέλος, καθώς μετά το χθεσινό περιστατικό με την ευθεία επίθεση του στα μέσα ενημέρωσης, σειρά πήρε με νέα ανάρτησή του στο Facebook, όπου καταγγέλει μονταζιέρα στις δηλώσεις του στους δημοσιογράφους. Θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει η συμπεριφορά του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με την αντιπολίτευση να τον κατακεραυνώνει, αλλά τον Πάνο Καμένο να τάσεται στο πλευρό του. Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, προτίθεται να καταθέσει αγωγή εναντίον του αναπληρωτή Υπουργού για τηλεκτική επίθεση κατά των συνδικαλιστών. Ενώ την ίδια ώρα σοκαρισμένοι είναι οι γονείς δύο παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο νοσοκομείο Λαμίας, που παρακολούθησαν τον κύριο Πολάκη να απαξεί να δώσει απαντήσεις για τον τραγικό τους θάνατο. Όλοι σας και μόνος μου. Σας έχω. Πόσο δείξατε, ρε παιδιά, τι έγινε χθες στο Ηράκλειο. Έτσι, το ότι δίνουμε 3,5 εκατομμύρια ευρώ για να κάνουμε το κέντρο υγείας. Έδειξες, καλή μου, 10 δευτερόλεπτα το αυτό που κάναμε εκεί κάτω και έδειχνες μισή ώρα τα τσόλια να λένε αυτές τις μπούρδες. Αυτό το πράγμα έκανες. Γι' αυτό σας λέω. Τους Γιαννάκους και τους υπόλοιπους. Αυτή είναι τα τσόλια. Μετά τηλεκτική επίθεση κατά μέσων ενημέρωσης και συνδικαλιστών, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας επανήλθε με ανάρτησή του στο Facebook με οδηγίες προς τους δημοσιογράφους και το έργο τους. Δεν συνάδει λοιπόν να είσαι υπουργός που καθημερινά κάτι έχει να επιδείξει στον τομέα του, να βγαίνεις από εγγένεια επέκτασης και εξυγχρονισμού κεντρικού νοσοκομείου της χώρας και ξαφνικά να περιστοιχίζεσαι από εριστικές δημοσιογράφους που επιχειρούν να σου επιβάλλουν ατζέντα δηλώσεων. Οι εριστικοί κατά τον αναπληρωτή υπουργό δημοσιογράφοι ρώτησαν για το θέμα των δύο παιδιών που έχασαν τη ζωή τους έχοντας νοσηλευτεί στο νοσοκομείο Λαμίας. Θέμα για το οποίο υπάρχει ήδη και εισαγγελική παρέμβαση. Γιατί θα σου απολογηθώ εγώ εσένα, τι είσαι να σου απολογηθώ και ρωτάς με αυτόν τον τρόπο. Τι είσαι να σου απολογηθώ. Έτσι. Έχουν αναλάβει. Γιατί να σου απαντήσω. Ποια είσαι να σου απαντήσω δηλαδή. Δεν τζακίσω το φρύδι μου. Κυριολεκτικά. Ό,τι ψέματα και να γράφετε, ό,τι και να λέτε, ούτε που με ακουμπάει. Οι δημοσιογράφοι πάντως επανήλθαν ρωτώντας και για το θέμα του διοικητή της Νίκαιας με τα πλαστά πτυχία. Οι καταγγελίες οι οποίες ήταν είναι ότι έκδωσε μια παράταση στην σύμβαση του Κιλικίου η οποία δεν ήταν στο πολιτικό μας σχέδιο. Είναι πολύ απλό το πράγμα. Δεν το καταλάβατε. Δεν το ξέρετε. Μια χαρά το γράφει. Εσείς δεν το καταλάβατε. Μια χαρά το γράφει. Εσείς δεν το καταλαβαίνετε. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά τα υπόλοιπα τώρα. Εντάξει, αυτά είναι θα τα βρει η δικαιοσύνη και το πειθαρχικό. Το πτυχίο που κατέθεσε για να γίνει διοικητής ήταν καθόλου νόμιμο και ελεγμένο. Το παραποιείτε και το δείχνετε έτσι όπως σας συμφέρει. Έτσι, γιατί είστε σε διατεταγμένη υπηρεσία όλοι. Γιατί έχετε μάθει να ταΐζεστε και να ζείτε παρασιτικά σε βάσος κρατικής διαφήμισης. Αυτό το πράγμα είναι. Και έχει κοπεί, τώρα αυτό το πράγμα από το Υπουργείο Υγείας και σας έχει πια στραμουντάνα. Απάντηση στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας έδωσε και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, κύριος Γιαννάκος. Ο κύριος Πολάκης είναι βαρύδι για τη δημοκρατία. Δυστυχώς, όπως είπε χθες, αυτό είναι μια άποψη που ακούγεται μόνο σε ολοκληρωτικά καθεστώτα. Λέει πρέπει να δείχνουμε μόνο, είπε να δείχνουμε μόνο τα εγγένεια και όχι τα προβλήματα. Αυτό μόνο στα επίκαιρα επιχούντα συνέβαινε να δείχνουμε να κόβουν κορδέλες και όχι τα προβλήματα. Δεν υπάρχει Πολάκης. Υπάρχει Τσίπρας. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένας υπουργός να κάνει αυτά που κάνει ο Πολάκης εάν δεν είχε την αμέριστη υποστήριξη του Πρωθυπουργού του. Χθες, τι έκανε. Δεν έβρισε μόνο τους δημοσιογράφους. Ωραία, έβρισε τους δημοσιογράφους. Έβρισε τα νεκρά παιδιά. Με αυτόν τον άνθρωπο θα μιλήσω όταν η Βουλή εξετάσει οι φακέλους που θα έρθουν γι' αυτό. Στο πλευρό του Παύλου Πολάκη συντάσσεται ο Πάνος Καμένος. Τον Πολάκη τον αγαπώ πολύ. Κυβέρνηση. Και δεν θα μου τον πειράζει τον Πολάκη. Αυτός μας πειράζει, εμείς όχι. Ο μόνος τον αγαπάει. Δεν έχω δει κανένα άλλο τον αγαπάει. Ο Πολάκης είναι ένας πολύ έντιμος άνθρωπος. Εσείς κάνετε παρέα με τον Πολάκη. Βεβαίως κάνω παρέα. Μάλιστα. Και ψαρεύουμε κιόλας. Το ύφος και οι αντιδράσεις του σας βρίσκουν Πολάκης... σύμφωνα, κύριε Καμένε. Το φτάσατε μέχρι να το σκάσατε. Εμείς το σκάσαμε και, και τον Πολάκη. Εμείς είστε για όλα, κύριε Πρόεδρε. Θα τον υποστηρίξει κι ένας τον Πολάκη. Εγώ έχω φάει τόσο κυνήγι από μέσα ενημέρωσης μαζικά που τον καταλαβαίνω. Για τον υβριστικό χαρακτηρισμό, ο Μιχάλης Γιαννάκος θα καταθέσει αγωγή στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας, ενώ εμβρόντιτοι οι γονείς των δύο παιδιών που έχασαν άδικα τη ζωή τους στο νοσοκομείο Λαμίας παρακολούθησαν τον κύριο Πολάκη να απαξιεί να δώσει οποιαδήποτε απάντηση για τον θάνατό τους, ο οποίος ωστόσο έκανε μια ανάρτηση όπου υπογράμμισε ότι από την πρώτη στιγμή έχει μπει μπροστάρης, όπως έγραψε χαρακτηριστικά, για να δικαιωθούν οι γονείς και τα αγγελούδια τους.
Τώρα, Γιώργο Χουδαλάκη, από τον κύριο Πολάκη τα περιμένω όλα, δεν με εκπλήσει πια τίποτα. Το ερώτημα είναι αν στην κυβέρνηση θεωρούν ότι ο κύριος Πολάκης υπηρετεί το αφήγημα και το σκεπτικό τους, αν τους κάνει καλό τελικά. Νομίζω ότι καλύφθηκε πλήρως σήμερα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Απολύτως. Δηλαδή και το ήθος και το ύφος και κοίτα, η πρακτική του. Πάντα βρίσκουν και ο Αλέξης Τσίπρας στην τελευταία συνέντευξη που είχε δώσει ο Πρωθυπουργός, είχε βρει να πει κάτι για το ύφος, με το οποίο ο ίδιος δεν συμφωνεί, αλλά επίτρεψέ μου να πάρω την ευκαιρία που με εισκάλεσε, να πω ότι είναι πάρα πολύ λάθος η προσέγγιση που γίνεται στο φαινόμενο Παύλος Πολάκης και από εμάς τους δημοσιογράφους. Θυμίζω ότι ο Ντόναλντ Τραμπ εξελέγει στην Αμερική επιτιθέμενος κατά κύριο λόγο στα μίντια. Υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος που δικαιολογημένα δεν μας πάει. Δεν μας γουστάρει. Θεωρεί τους δημοσιογράφους ένα παρατέλεμα της κοινωνίας και τα μίντια ένα συστημικό βραχίωνα που του δυσχεραίνει τη ζωή. Ο κύριος Πολάκης, όντας εξαιρετικά ευφυής, και μην το τρώτε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που επειδή έχει ένα ευερέθιστο θυμικό, ξέρω εγώ, σε βλέπει και τα παίρνει. Είναι συγκεκριμένη στάση αυτή που κρατάει. Υπηρετεί μια πολιτική πλατφόρμα. Έχει ιδεολογικά τοποθετηθεί απέναντι στα μίντια, το κάνει χωρίς να είναι καθόλου θυμωμένος. Σας θυμίζω ότι την πρώτη φορά που τον ακούσαμε να λέει ότι έπρεπε να τον εθάψει τον άλλο δύο μέτρα από τη γη, το γεγονός το οποίο αναφερόταν με τέτοιο θυμό είχε συμβεί πριν από κανένα μήνα. Οι άνθρωποι δεν θυμώνουν αναδρομικά. Έχεις δίκιο. Και νομικά ακόμα υπάρχει αυτό που λέμε εμβρασμό ψυχής. Δεν βράζεις ένα μήνα μετά. Είναι λοιπόν μια ιδεολογική τοποθέτηση απέναντι στα μίντια, την οποία υπηρετεί με εξαιρετική, κατά τη γνώμη μου, επιτυχία. Και όσο και να σας στενοχωρώ, φαντάζομαι και τους δύο, αλλά και πολλούς άλλους, εγώ πιστεύω ότι ο Πουλάκης θα του βγει. Εντάξει, αλλά ο Πουλάκης θα σαρώσει και εμείς έχουμε, εκλογικά, εάν κατέβει δύο στην Αθήνα. Έχουμε από την άλλη πλευρά το δικαίωμα και τη δυνατότητα να σχολιάζουμε ότι ο κύριος Πολάκης εφάπτεται με το ήθος της αριστεράς και υπηρετεί απολύτως το δόγμα της κεντροαριστερής τροφής που ευαγγελίζει το κύριος Τσίπρας μετά. Εγώ θα σου πω απλώς ότι δεν θυμάμαι κανένα κόμμα εξουσίας να μην είχε και κανένα δύο Ντόμπερμαν. Εντάξει, Ντόμπερμαν είχε, αλλά αυτή την κατάπτωση δεν την είχε. Αν έπρεπε σήμερα να σχολιάζουμε κάτι για τον Πολάκη και μου επιτρέψει, να το επιτρέψει ο πατριώτης μου. Εγώ θα έλεγα ότι ως γιατρός που έχει ζήσει κάθε μέρα την αγωνία της υγείας, του θανάτου κτλ. Όταν σε ρωτάει ακόμα και ο αντιπαθέστερος των δημοσιογράφων. Είσαι υποχρεωμένος για τα παιδιά. Αν έχεις κάτι να δηλώσει για τα δύο παιδιά που χάθηκαν στη Λαμία, βρίσκεις να πεις μια κουβέντα κατανόησης. Όχι, αυτό σε όχι ανθρώπινο αυτό. Επίπεδο. Είσαι υποχρεωμένος να δώσεις απαντήσεις, Γιώργο, εκ του θεσμικού σου ρόλου, γιατί και ο δημοσιογράφος τον μπας δεν τον μπας, όταν απευθύνεται συμφωνώ. Στο πώς διαχειρίζεσαι, όταν σου θέτει ερώτημα για το πώς διαχειρίζεσαι την ύλη, την κυβερνητική που σου έχει ανατεθεί, με εντολή του ελληνικού λαού, ο οποίος έχει στείλει εκεί για να εκπληρώσεις μια αποστολή. Τελεία και παύλα, πας δεν πας, είσαι υποχρεωμένος να απαντήσεις. Λέω όμως ότι είναι και γιατρός. Και τον ρωτάνε για δύο παιδιά μάλιστα. που χάθηκαν. Αυτό εκφεύγει της πολιτικής. Είναι ανθρώπινο ζήτημα. Μάλιστα. Λουκά. Εγώ έχω να πω ότι άλλο πράγμα είναι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης οι δημοσιογράφοι και άλλο πράγμα να μπερδεύουμε τους εκδότες δημοσιογράφους με τους δημοσιογράφους. Και επειδή... Καλά είναι ο πολιτός της εποχής τώρα που τα αιτιολογεί όλα αυτά. Ήμασταν κάποιοι πολύ λίγοι όταν λέγαμε την αλήθεια για αυτό που θα συμβεί. Δακτυλοδεικτούμενοι τότε. Ήρθαν κάποιοι άλλοι οι οποίοι ήταν επαναστάτες, έχουν πάρει τις καλές καρέκλες τώρα, έχουν τις καλές θέσεις κτλ. Και τώρα πρέπει να τιμήσουν αυτό που γίνεται σήμερα. Και, δηλαδή, και να σε προκαλέσουν υιοθετώντας μια εντελώς διαφορετική γραμμή από αυτή που είχαν πριν μερικά χρόνια. Και επειδή μιλάμε για κρατική διαφήμιση, ποιος τη μοιράζει σήμερα την κρατική διαφήμιση? Η σημερινή εξουσία δεν την μοιράζει. Έχετε δει σε κάποια κανάλια τι γίνεται? Στα δικά της παιδιά. Έχετε δει σε κάποια κανάλια τι γίνεται? Στα δικά της παιδιά είναι καθαγιασμένα. Χρέη που έχουν ξεχαστεί. Άρα αυτό νομίζω ότι είναι και μια απευθείας κατηγορία προς την κυβέρνηση που βγήκε μέσα σε όλο αυτό τον παροξισμό, έτσι αν θέλεις την παρόρμηση στιγμής από το συγκεκριμένο κυβερνητικό στέλεχος,
η οποία χρήζει μεγαλύτερης ανάλυσης. Άρα η κρατική διαφήμιση μοιράζεται από τη σημερινή κυβέρνηση και επιπλέον τα σημερινά κανάλια, σχεδόν όλα τα κανάλια, έχουν τύχει πολύ ευνοϊκών διατάξεων από τη σημερινή κυβέρνηση. Καλά, ειδικά ο κύριος Πολάκης μπήπτει σε εκείνη την κατηγορία της παροιμίας που λέει «Δάσκαλε που δίδασκες και νόμο δεν ετήρησε». Έχει και παρελθόν με τα διπλά βιβλία. Έτσι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μου απόψε. Προχωρούμε, κυρίες και κύριοι, στο μικροσκόπιο των θεσμών και των Ευρωπαϊκών Υπουργείων Οικονομικών. Βρέθηκε σήμερα η απόφαση της κυβέρνησης για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Κατά τη συνεδρίαση του Euro Working Group, ο Γιώργος Χουλιαράκης επιχείρησε να δικαιολογήσει την αύξηση του 11%, τονίζοντας ότι συμβαδίζει με τις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις της χώρας, αν και οι Βρυξέλλες φέρονται να είχαν συνενέσει σε πολύ μικρότερο ποσοστό. Στο τραπέζι τέθηκαν ακόμη οι 16 μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες διαπιστώθηκαν καθυστερήσεις, με έμφαση στα κόκκινα δάνεια και το πλαίσιο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Τις πρώτες αντιδράσεις των Ευρωπαίων για το ποσοστό αύξησης 11% στον κατώτατο μισθό που φέρεται να μην συμβαδίζει με τις συστάσεις της Κομισιόν εισέπραξε στο Euroworking Group ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης. Η κυβερνητική πρωτοβουλία, σύμφωνα με πληροφορίες, ευνηδίασε τις Βρυξέλλες, με αποτέλεσμα η χώρα μας να μπει στο κάδρο του Euroworking Group, παρά το ότι βρίσκεται πλέον εκτός μνημονίων και η Αθήνα δεν είναι υποχρεωμένη να λάβει προηγουμένως την έγκριση των εταίρων. Ωστόσο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε συστάσεις προς την Ελλάδα που θα βρίσκεται σε καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας μέχρι το 2022. Όταν έγινε γνωστή η πρόθεση της κυβέρνησης να αυξήσει τα κατώτατα ημερομίσθια, η Κομισιόν προειδοποίησε για λελογισμένες αυξήσεις ευθυγραμμισμένες με την πορεία της παραγωγικότητας, ώστε να προστατευθούν τα μνημονιακά ωφέλη στην ανταγωνιστικότητα της απασχόλησης. Σύμφωνα με τον Ντέκλαν Κοστέλο, οι Ευρωπαίοι συμφωνούσαν με μια αύξηση κοντά στο 7 με 7,5%, ενώ με ενδιαφέρον αναμένεται η έκθεση που θα δημοσιοποιήσει στις 27 Φεβρουαρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 1 Φεβρουαρίου τίθεται σε εφαρμογή η αύξηση του κατώτατου μισθού και η κατάργηση του υποκατώτατου μισθού για τους νέους. Οι εργαζόμενοι που θα δουν άμεσα, από αύριο κιόλας, αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημά τους, ανέρχονται στους 880.000. Στο Euroworking Group τέθηκαν και οι καθυστερήσεις που εντόπισαν οι δανειστές στην εφαρμογή 16 ανελαστικών μεταρρυθμίσεων, με τους εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομικών της Ευρωζώνης να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της μεταμνημονιακής αξιολόγησης, με έμφαση στα κόκκινα δάνεια και το διάδοχο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη για την προστασία της πρώτης κατοικίας, αλλά και τα αναδρομικά που διεκδικούνται μέσω δικαστικών αποφάσεων. Το Οικονομικό Επιτελείο έχει την ίδια ώρα ήδη εκπονήσει μελέτη για το δυνητικό κόστος όλων των δικαστικών προσφυγών και τον επιμερισμό τους σε βάθος χρόνου, ώστε να μην διαταραχθούν οι δημοσιονομικοί στόχοι. Οι θεσμοί από την πλευρά τους, στα φλέγοντα ζητήματα, συγκαταλέγουν ακόμη την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τους ιδιώτες, τις ιδιωτικοποιήσεις αλλά και τις προσλήψεις στο δημόσιο. Την μνήμη του Παύλου Μπακογιάννη τίμησαν σε κλίμα συγκίνησης συγγενείς και φίλοι στην εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε από το Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ για τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του. Πλήθος κόσμου και εκπρόσωποι από το ευρύ πολιτικό φάσμα βρέθηκαν εκεί για να τιμήσουν τη δημοσιογραφική και πολιτική του πορεία. Εκδήλωση μνήμης για τον Παύλο Μπακογιάννη πραγματοποιήθηκε στο Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΥΑ για τα 30 χρόνια από τη δολοφονία του. Εκεί φίλοι και συγγενείς μίλησαν για τον πολιτικό, τον δημοσιογράφο και τον άνθρωπο που γνώρισαν, με την κόρη του Αλεξία να συγκινεί τους παρευρισκομένους με τα λόγια της. Ο αδερφός μου και εγώ, αν ένα πράγμα θα θέλαμε παραπάνω, είναι λίγο ακόμα χρόνο, λίγες ακόμα μνήμες. Εμείς που τον ζήσαμε στην καθημερινότητα, ξέρουμε πως μοναδικό σημείο αναφοράς του ήταν η δημοσιογραφική του ιδιότητα. Εμάς τουλάχιστον δεν μας άφησε ποτέ να την ξεχάσουμε. Και σε αυτό το πλαίσιο είχε μια διορατικότητα ανατριχιαστική. Το παρόν μεταξύ άλλων στην εκδήλωση έδωσαν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Θοδωρής Δρουσόπουλος αλλά και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών παρατάξεων. Μας λείπει ο Παύλος Μπακογιάννης ως δημοσιογράφος. Η ελεύθερη δημοσιογραφία είναι πυλώνας της δημοκρατίας. Αυτήν πρέσβευε πάντα ο Παύλος Μπακογιάννης, γι' αυτήν αγωνίστηκε. Και γι' αυτό και η παρακαταθήκη του ως δημοσιογράφος είναι σήμερα περισσότερο επίκαιρη παρά ποτέ. Η πρόεδρος της ΕΣΥΑ παρέδωσε στην κόρη του Παύλου Μπακογιάννη μια ταυτότητα μέλους προς τιμήν του. Οι παρακαταθήκες που μας άφησε παραμένουν και εξακολουθούν σήμερα, 30 χρόνια μετά, να είναι εξαιρετικά επίκαιρες. Το έργο του χέρι καθολικής εκτίμησης. Η πολιτική του στάση παραμένει αξιοζήλευτη. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου του 1989, όταν τρεις ένοπλοι, μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης 17 Νοέμβρη, πυροβόλησαν και τραυμάτισαν θανάσιμα τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Η δολοφονία του τότε συγκλώνησε την πολιτική σκηνή, αλλά και όλη την κοινωνία.
Φτάσαμε στο τέλος του δελτίου μας, κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.